καλέσω τη στιγμή το Προεδρείο, το προσωρινό Προεδρείο, για να αρχίσει η διαδικασία. Ο Χρήστος Καρατσόκης είναι ήδη εδώ. Ο Κοντούλας Αθανάσιος, Τζανής Νίκος, Σιατσικάνης Θεόδωρος, Αγγελική Δημήτρη. Αγαπητοί συμπολίτες, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή Λαϊκή Συνέλευση που συγκαλείται από πολίτες του Δήμου μας ύστερα από ένα μακρύ και γόνιμο διάλογο. Πολίτες με διαφορετικότητα στα πολιτικά τους πιστεύω, που τους ενώνουν όμως κάποια πράγματα. Η αγωνία για τα προβλήματα του τόπου μας, τα αδιέξοδα της καθημερινότητας, η αβεβαιότητα για το μέλλον, η κρίση θεσμών και αξιών, η ελπίδα τέλος για το μέλλον των ίδιων και των παιδιών μας. Ελεύθερα, με δημοκρατικό τρόπο, θα συζητήσουμε, θα αναδείξουμε, θα προτείνουμε και τέλος θα δημιουργήσουμε ομάδες παρέμβασης για όλα αυτά που μας αφορούν. Στις ομάδες παρέμβασης που θα σας αναλύσει στην εισήγηση ο Φίλος Μαθήκας, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή όσοι το επιθυμείτε κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Προεδρείο. Για όλα αυτά που θα συζητηθούν για την εισήγηση και το ψήφισμα, υπάρχουν στην είσοδο έντυπα. Όσοι δεν έχουν πάρει, μπορείτε να τα πάρετε. Καλό το Χρήστο Ματίκα να ξεκινήσει την εισήγηση προς τη Λαϊκή Συνέλευση της Ομάδας Πρωτοβουλίας. Εφόσον είμαστε έτοιμοι, καλησπέρα. Αγαπητοί συμπολίτες, φίλοι και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην πρώτη Λαϊκή Συνέλευση που γίνεται στον τόπο μας και συγκαλείται από πολίτες της πόλης μας και της περιοχής μας. Πιστεύουμε ότι ο διάλογος που θα γίνει σήμερα εδώ πρέπει να διενεργηθεί σε ήπιο και φιλικό κλίμα, να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο χωρίς αντεκλήσεις, λεκτικούς διεξυπισμούς και προσωπικές επιθέσεις, γιατί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά είναι μεγάλα, είναι κρίσιμα και επιβάλλουν πρόκληση από τη συνεννόηση καθώς και τη συλλογική δραστηριοποίηση όλων μας. Φτάσαμε μετά από ανοιχτή πρόσκληση 187 πολιτών της περιοχής μας στη σημερινή συνέλευση, αφού μεσολάβησε ένας χρόνος δημοσίου διαλόγου και παρεμβάσεων. Δημόσιος διάλογος και παρεμβάσεις που εκφράστηκαν με αρθρογραφία πολιτών στον τοπικό τύπο, συζητήσεις, συσκέψεις στον Αλμυρό και στα χωριά της περιοχής, τη δημιουργία του site Αλμυρός Κοινωνία Πολιτών, που το χρησιμοποίησαν ως βήμα διαλόγου και ενημέρωσης αρκετοί πολίτες της περιοχής μας, παρεμβάσεις για προβλήματα όπως το νερό, η επένδυση στις νιές, τα ζητήματα αλληλεγγύης, η υποβάθμιση του κέντρου υγείας, ο αεραστεχνικός αθλητισμός και πολλά άλλα. Φίλοι και φίλες, 4 κοινά μηνύματα έρχονται από όλα τα σημεία της περιοχής μας, από όλους τους πολίτες που συμμετέχουν σε αυτό το διάλογο με οποιονδήποτε τρόπο. Πρώτον, τα αδιέξοδα καθημερινά αυξάνονται. Η ποιότητα της ζωής υποβαθμίζεται στην πόλη μας και σε κάθε χωριό της περιοχής μας. Δεύτερον, η αβεβαιότητα για το μέλλον. Οι περισσότεροι πολίτες είναι απογοητευμένοι, φοβούνται χειρότερες μέρες, αναζητούν την ελπίδα χωρίς να τη βλέπουν. Τρίτον, η κρίση εμπιστοσύνης προς όλους και όλα. Οι πολίτες δεν εμπιστεύονται τους θεσμούς, το κράτος, τις δημόσιες υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση και πολλές φορές ακόμα και τη δικαιοσύνη. Τα πολιτικά κόμματα και τα συνδικάτα αδυνατούν να συσπηρώσουν και να κινητοποιήσουν τους πολίτες. Τέταρτον, πληθαίνουν καθημερινά οι πολίτες που συνειδητοποιούν ότι ζούμε σε έναν τόπο που έχει αυτή την τύχη του για χρόνια, που υποβαθμίζεται περαιτέρω από την πολιτική των μνημονίων και του πλεκράτη και καθημερινά χάνει τα ερίσματα που απαιτούνται για να διεκδικήσει το μέλλον. Πράγματι, όλο ένα και περισσότεροι ομολογούν πια ότι δεν πάει όλη αυτή η κατάσταση και ότι κάτι πρέπει να γίνει. Φίλοι και φίλες, μπροστά σε αυτή την κατάσταση, η δύναμη της κοινωνίας μας είναι η ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον, με την άμεση ενεργοποίηση των πολιτών και ιδιαίτερα της νέας γενιάς. Πιστεύουμε ότι πολλά από τα προβλήματα που βιώνουμε είναι κοινά και μοναδικός τρόπος για να αντιμετωπιστούν είναι η συλλογική αφύπνιση και η δράση όλων μας. Επιβάλλεται πλέον η κοινωνία μας να έχει πολύτερες συλλογικές παρεμβάσεις και δράση συγγνώμη για τα εξής. Τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη, η κατάργηση των πολυιατρίων του ΕΟΠΗ, η κατάργηση των περιφερειακών ιατρίων, η υποβάθμιση του κέντρου υγείας, η οικονομική επιβάρυνση στα φάρμακα που
θεωρώ ότι στο μέλλον θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Την υποβάθμιση της παιδείας και της ανεπάρκειας στις βασικές ανάγκες των σχολείων. Την υποβάθμιση της περιοχής μας με το κλείσιμο των υπηρεσιών. Την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Την υποβάθμιση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών, ιδιαίτερα των ανήμπορων ή ανέργων με διακοπές νερού και ρεύματος σε κατοικίες. Συγκεκριμένα για το νερό μπορούμε να διεκδικήσουμε στοιχεία δομή αλληλεγγύη σε συνεργασία με τη ΔΕΙΑΛ και για το ηλεκτρικό με τη ΔΕΗ και το Δήμο. Τους ευεργόμενους πληστηριασμούς. Να υπάρξει αφύπνιση για το θέμα και κοινωνική παρέμβαση σε περιπτώσεις που είναι αναγκαίο. Δεν αρκεί όμως μόνο η αντίσταση στην υποβάθμιση στα τελεϊκά μέτρα. Πρέπει να αναζητήσουμε, να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ένα σχέδιο ανάπτυξης περιοχής μας για το μέλλον, το οποίο να αναπτύσσει και να στηρίζει την τόπια γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, η επωνυμία τοπικών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, η τυποποίησή τους, οι ιδιαίτερες κερδοφόρες παραγωγές πρέπει να μπουν σε αυτό το προσκήνιο. Να σχεδιάσει και να υλοποιήσει τη δημιουργία πρακτηρίου προώθησης των τροφικών προϊόντων, λάδι, κρέας, ρίγανιτσά κτλ., αρχίζοντας από την τοπική αγορά της περιοχής μας με στόχο την ευρύτερη επέκταση. Να προβάλλει και να αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα του θαλάσσιου μετόπου από τον Αλμυρό μέχρι και το Αχίλιο. Να προβάλλει και να αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της Όθριος, δημιουργία τουριστικού περιπτέρου, παρουσίαση διαδρομών με χάρτες και οδηγούς, ανάδειξη του φυσικού πλούτου και των χωριών. Να προβάλλει και να στηρίζει την τοπική αγορά, να στηρίζει τις τοπικές επιχειρήσεις. Να στηρίζει και να προασπίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Τα υποσχόμενα και επερχόμενα μεγάλα έργα φυσικά είναι καλοδεχούμενα. Όλοι θα τα επικροτήσουμε, αρκεί η υλοποίησή τους να μην χαρακτηρίζεται από τις παθογένειες του παρελθόντος. Σε καμία περίπτωση όμως από μόνα τους δεν μπορούν να δώσουν λύση στα κρίσιμα προβλήματα του τόπου μας, όταν η κοινωνία είναι απούσα. Όλοι μαζί, ως συνεργοί πολίτες της περιοχής μας, πέρα από ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές, χωρίς την καθοδήγηση πολιτικών κομμάτων, με σεβασμό στις πολιτικές απόψεις του καθένα από τους συμμετέχοντες, μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε για το καλό του τόπου μας. Βέβαια, αποκλείονται αντιδημοκρατικές και ρατσιστικές αντιλήψεις και πρακτικές. Η προσπάθεια όλων μας πρέπει να συμβάλλει στη σύνθεση της διαφορετικότητας, με στόχο την επικράτηση κοινά αποδεκτών θέσεων και προτάσεων που θα αναδείξουν τη δύναμη της τοπικής κοινωνίας, η οποία με πολύμορφες δράσεις θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και θα στηρίξει τον αγώνα για ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας και τα παιδιά μας. Κανείς δεν αποκλείεται από αυτή την προσπάθεια. Όλοι είναι χρήσιμοι. Όλοι ξεκινάμε από την ίδια αφετηρία, με εφόδιο την αγάπη για τον τόπο μας και το όραμα μιας δίκαιης τοπικής κοινωνίας. Με βασικές αρχές την ισότητα, την ελευθερία, την αλληλεγγύη, τη δικαιοσύνη και την άμεση δημοκρατία, μπορούμε να χτίσουμε μια νέα συλλογικότητα. Για να ζωντανέψει αυτή η μονόδρομη ελπίδα, για να πάρει σχήμα και προοπτική η ανάγκη, ο ενθουσιασμός και το πείσμα όλων μας για κάτι καλύτερο. Ο τόπος μας χρειάζεται όλους εμάς, ο τόπος μας ελπίζει σε όλους. Σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο, χωρίς προαπαιτούμενα και αποκλεισμούς, προτείνουμε η Λαϊκή Συνέλευση σήμερα να εγκρίνει πρώτον, να δημιουργήσουμε δημοτική κίνηση παρέμβασης και αλληλεγγύης, να στήσουμε ένα δίκτυο παρέμβασης, σύμπραξης και αλληλεγγύης που να αγκαλιάζει όλες τις πόλεις και τα χωριά της περιοχής, ένα δίκτυο παρέμβασης και αλληλεγγύης που θα γίνει υπόθεση των πολιτών σε κάθε δημοτική και τοπική κοινότητα. Προτείνουμε το όνομα αυτής της δημοτικής κίνησης, παρέμβασης και αλληλεγγύης, να είναι Ενωτική Δημοτική Κίνηση. Δεύτερον, τη σύσταση ανοιχτής ομάδας παρέμβασης της δημοτικής κίνησης, στην οποία θα συμμετέχουν όσοι πολίτες επιθυμούν, να δραστηριοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα μέχρι και την επόμενη Λαϊκή Συνέλευση. Η ομάδα παρέμβασης θα πρέπει να ορίσει τα απαραίτητα τμήματα για την καλύτερη λειτουργία της και την αποδοτικότερη προσφορά της. Τα τμήματα που πρέπει να δημιουργηθούν θα προκύψουν μέσα από τη συζήτηση και από τη διάθεσή μας για συμμετοχή. Ενδεικτικά αναφέρουμε ομάδα συντονισμού, ομάδα επικοινωνίας και παρέμβασης, ομάδα διακήρυξης και αρχών προγράμματος που θα ασχοληθεί με τα προβλήματα των κοινωνικών ομάδων της περιοχής μας, αγρότες, επαγγελματίες, βιοτέχνες κτλ. Ομάδα για τα θέματα υγείας, παιδείας, κοινωνικής αλληλεγγύης, ομάδα για το περιβάλλον, ομάδα πολιτισμού και ερασιτεχνικού αθλητισμού. Η ομάδα παρέμβασης θα πρέπει να οργανώσει και να υλοποιήσει συνελεύσεις, συσκέψεις, συζητήσεις σε όλα τα χωριά της περιοχής, μεταφέροντας το πνεύμα της συνέλευσης, αξιοποιώντας και τη συνεργασία με τους τοπικούς θεσμούς, τοπικά συμβούλια, συλλόγους, συνδεσμούς κτλ. Να προβάλλει τα θέματα που αναδείχθηκαν στη συνέλευση στο τοπικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, να στηρίξει παρεμβάσεις για όλα τα άμεσα ζητήματα που αναφέρονται παραπάνω, υγεία, παιδεία, περιβάλλον, νερό κλπ.
καθώς και στα θέματα που θα αναδειχθούν στην επικοινωνία με τους πολίτες σε κάθε κοινότητα. Να προχωρήσει στην πρώτη αναλυτική καταγραφή των προβλημάτων του κάθε χωριού της περιοχής, να στηρίξει τις υπάρχουσες ομάδες πολιτών που υπηρετούν την κοινωνική αλληλεγγύη ενάντια στη φτώχεια και στην εξαθλίωση, να αφουκραστεί τις διαθέσεις των πολιτών και να προτείνει στην επόμενη λαϊκή συνέλευση τη δημιουργία παράταξης για τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές. Οι συνεδριάσεις της ομάδας παρέμβασης καθώς και των τμήματων αυτών θα είναι ανοιχτές. Όλες οι συνεδριάσεις θα ανακοινώνονται μέσω του site Αλμυρός Κοινωνία Πολιτών, το οποίο από αύριο θα διαχειρίζεται η ομάδα παρέμβασης ως μέσο επικοινωνίας. Για την καλύτερη επικοινωνία με τους πολίτες, που δεν είναι εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο, προτείνουμε να ανοίξει τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας της ομάδας παρέμβασης, την οποία θα δημοσιοποιήσουμε. Στην ομάδα παρέμβασης μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στο Προεδρείο όσες και όσοι το επιθυμούν κατά τη διάρκεια αυτής της σύζησης. Το Προεδρείο θα ανακοινώσει ποιοι έχουν δηλώσει συμμετοχή στην ομάδα παρέμβασης κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Τρίτον, η επόμενη Γενική Συνέλευση θα οργανωθεί με ορθή της ομάδας παρέμβασης στον ίδιο χώρο, την Παρασκευή 31 Απριλίου του 2014 προφανώς, στις 7:30, ή όποια διαφορετική ημερομηνία, μέρα και ώρα και τόπο προκύψει από τη συζήτηση. Αγαπητοί συμπολίτες, φίλοι και φίλες, γνωρίζουμε ότι η σημερινή δικασία είναι πρωτόγνωρη για τον τόπο μας. Πιστεύουμε ότι η αρχή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και τη δραστηριοποίηση των πολιτών είναι ο διάλογος και η διαμόρφωση κοινά αποδεκτών θέσεων και προτάσεων που θα υπηρετούν τις ανάγκες των πολιτών και θα στηρίζουν την αναγκαιότητα για μια δίκαιη τοπική κοινωνία. Πιστεύουμε ακόμη ότι τα κοινά θέματα, τα κοινά προβλήματα πρέπει να συζητούνται δημόσια, χωρίς προαπαιτούμενα, αφορισμούς και αποκλεισμούς. Γι' αυτό πήραμε την πρωτοβουλία να καλέσουμε τη σημερινή διαδικασία. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ τον Χρήστο Ματίκα για την εισήγηση προς τη λαϊκή συνέλευση.